Νέα επίθεση Ουκρανικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στο διελιστήριο πετρελαίου Ήλσκι στην Νότια Ρωσία η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες και έχει προκαλέσει πυρκαγιά όπως αποκάλυψε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Υπενθυμίζεται ότι και χθε η επίθεση με UAV προκάλεσε πυρκαγιά σε τομεί όπου αποθηκεύονται καύσιμα στο διηλυστήριο Ήλσκι. Όμω οι υπηρεσίε αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων μπόρεσαν να τη θέσουν υπό έλεγχο και να τη σβήσουν περίπου δύο ώρες αργότερα. Την περασμένη Τετάρτη είχε πάρει φωτιά η κατάσταση αποθήκευση καυσίμων κοντά σε γέφυρα που συνδέει την ενδοχώρα τη Ρωσία με τη χερσόνησο τη Κρυμαία που η Μόσχα ανάκτησε το 2014, καθώ πρόκειται για περιοχή με αμυγό ρωσικό πληθυσμό. Η Ουκρανία σπανίω αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτέ που σύμφωνα με τη Ρωσία είναι όλο ένα πιο συχνέ επιθέσει UAV εναντίον υποδομών και στρατιωτικών στόχων, ειδικά σε περιοχέ κοντά στα σύνορα των δύο κρατών. Στην περιφέρεια Μπριάνσκ τη Δυτική Ρωσία, δύο τρένα εκτροχιάστηκαν εξαιτία εκρήξεων που επίση αποδόθηκαν σε επιθέσει με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ουκρανικό στρατό προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα στον ανεμφοδιασμό του στρατού τη Ρωσία στο πλαίσιο τη προετοιμασία για την πολύ συζητημένη Ουκρανική αντεπίθεση με σκοπό την ανακατάληψη εδαφών που έχουν κυριεύσει ρωσικέ δυνάμει.